Καλημέρα. 12 Ιανουαρίου 2009, ώρα 6 και 25 πρωί. Θέλω να εύχομαι στη νέα ανασχηματισμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάδας στη ουσία, και στον αγαπητό Κώστα Καραμαλή και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο καλή επιτυχία, αν και συνεχίζω να έχω αμφιβολίες για τη σύνθεση της κυβέρνησης, για την ειδικά συμμετοχή του ένα ασταθή και αρνητικό στη ουσία στοιχείο όπως ο αγαπητής Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος λίγο πολύ με την δυνατότητα που έχει να έχει και το διυπουργικό, δηλαδή να κρατάει ακόμα στο το πακέτο της Ολυμπιακής Ολυμπιακής Αεροπορίας, και με το τρόπο πως αντιμετωπίζει και το Υπουργείο Εσωτερικών Παυλόπουλο και Μάρκο Γιαννάχη, και με το Υπουργείο Οικονομικών Σουφλιά με τον Υπουργείο Οικονομικών, δημιουργεί ένα σύστημα το οποίο τα βασικά υπουργεία τα μεταφέρει στο χέρι των και των υπουργών χωρίς πορτοφόλια, όπως είναι ο Χατζηδάκης, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση όχι ο Μαρκιανάχης, αλλά υποβαθμίζεται λίγο πολύ, δηλαδή δεν διευκρινίζεται σωστό, και φέρνει ρήγμα, φέρνει δικαιολογία στη ουσία, δηλαδή αφήνει αυτούς τους δύο άτομα κρεωμένους για κάποιο βήμα αργότερα, δηλαδή είναι θύματα στη ουσία, και το σύστημα ασφάλειας της χώρας απόλυτο, και το ίδιο γίνεται και με το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή υποβαθμίζει, αναβαθμίζει τον υπουργό υπεχοδέ, αλλά σε αυτή την περίπτωση ξανά να φέρνει μια ασθενή δυνατότητα λειτουργίας του Υπουργού Οικονομικών. Για όλα αυτά θέλω να σταθώ περισσότερο στο ρόλο του αγαπητού Κωστής Χατζηδάκη, διότι με το τρόπο τον πως αναγγείλει την πρόθεση, την καλή πρόθεση, και με το δίκιο μέχρι εδώ αντιμετωπίζει τις κρίσεις πάνω στην πραγματική οικονομία, όπως είναι οι αγορές, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι θέλει να αντιμετωπίζει το αρνητικό ρόλο τι έχουν τα καρτέλη, οι βιομηχανίες, από πού πηγάζουν τα περισσότερα βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Λογικό είναι να μην το κάνουμε και τώρα. Πάντα ο πολιτικός κόσμος είναι εξαρτημένο από τον πώς το λένε, από τις βιομηχανίες, από τους μεγαλομετόχους. Όμως σε αυτή τη φάση μπαίνουμε, φαίνεται, σε μια τελική διαδρομή, το οποίο finish, δεν ξεχνά όπως λέγεται στα ελληνικά, σε αυτό το τελικό φάση φαίνεται ότι με καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε το πρώτο απεξαρτοποίηση της πολιτικής εξουσίας από τον οικονομικό, και ανοίγει ένα μέτωπο το οποίο με το δίκιο τους το επιχειρηματικό, υψηλό επιχειρηματικό κόσμο, με το Βγενόπουλο, ας πούμε, με τον αγαπητό Ανδρέα, προσπάθησε προληπτικά να μπαίνει στο χώρο της πολιτικής, και η Γιάννα Αγγελοπούλου, η αγαπητή Γιάννα, επίσης είχε προσπαθήσει. Όμως
βλέπουμε τη συμμετοχή και αντιπαραθέσει σε μια αγώνα για υπεροχή, και εδώ όταν βλέπουμε το ίδιο καιρό να ενεργοποιείται και η πρόθεση του κληρικού κόσμου να πάρει τη θέση του, είναι τα πρώτα ήπια αλλά σταθερά, τα οποία εντός του 2009 φαίνεται να αυξάνονται πάρα πολύ, και έχουμε το κρίκο όλων αυτών, το οποίο είναι ο κόσμος στελεχόμενο και εργαζόμενο στα μέσα μαζικής ενημερώσεις, το οποίο δεν είναι μέτοχος επάνω στο 3 μεγάλες εξουσία, πολιτική, οικονομική και θρησκευτική, και νιώθουν ανασφάλεια, νιώθουν να πλήττονται από τον από τέτοια οξύ ανταγωνισμό. Για ποιον δεν μιλάμε ανταγωνισμό, δεν μιλάμε για μια μεγάλη αναμέτρηση. Βλέποντας σε αυτή την περίπτωση, αρχίζοντας από τον επιχειρηματικό κόσμο, θα λέγανε ότι θα ήταν καλά να μην περιμένουν μέτρα, αλλά να κατεβάζουν μόνοι τους τις τιμές λιανικής, να δώσουν αξία στο κόστος, πραγματική αξία στο κόστος του κρίματος, δηλαδή να ακολουθούν τα μέτρα που προσπαθούν και η Δυτική Ευρώπη και η Αμερική και η Ιαπωνία, συμμορφώσεων μείωση του κόστους του κρίματος. Παράλληλα, το θρησκευτικό κόσμο να δει την δυνατότητα να μπαίνει η πνευματική μόρφωση, να μπαίνει φως στην πνευματική αυτογνωσία, διότι μόνοι τους σαν βασικός και συμμέτοχος σε αυτήν την διαχωροκρονική, κληρονομημένη και αναπτυγμένη σε εξέλιξη αντιληπτική κρίση, έχει από τα μεγαλύτερα ευθύνες. Επίσης, ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι το μέτρο, αλλά είναι το παραδοσιακό και είναι η συμμετοχή. Και επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να ζητήσουν, για τη γνώμη δικό μου, μόνο παρουσιαστικά προγράμματα, αερολογίες τέρμα, αν θέλετε να έχετε τις ζωές ασφαλές όσο αφορά την πραγματική οξύτητα και μέσα σε πλαίσιο της αντιτρομοκρατίας, σε μια περίοδο ότι θέλω να τονίζω ότι μέσα μόνο σε αυτή την οξύτητα αρχίζουν να ξελύνονται τα στόματα, δηλαδή όλα τα γνωστά άγνωστα να αρχίζουν οι άνθρωποι από τον το πραγματική κατάσταση να μην φορτώνουν σε εικονικά οργανώσεις, αλλά να βρίσκουν ποιες που είναι οι ρίζες των πραγματικών αυτοργών. Δηλαδή αρχίζουν να διαλύονται οι συνωμοσίες οι οποίες. Αν μπορεί να το αξιολογήσετε όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι η εικόνα του ένα υπουργό όπως ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι η εικόνα του νέου δυναμικού σε γνωστικό επίπεδο πολιτικό, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τη θέση της πολιτικής εξουσίας, το οποίο έχει το χέρι για 4 χρόνια στην Ελλάδα, στην Ρωσία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, δηλαδή στην Αμερική. Όλο αυτό εγώ πιστεύω ότι θα μπορούν να γίνονται μόνο με μετάνοια και με πνευματική αυτογνωσία. Αν δεν θέλετε να ζείτε την δράμα της ζωής σας και να μεταφάρετε σε μεγαλύτερη περιπέτεια το έκαστο λαό, και μην ξεχνάτε το εταίρο προορισμό. Έχει το άρθρο 104 φορές που παρουσιάζεται. Πιστεύω ότι παρουσιάζεται σε όλα τα κλίμακα, θετικά, αρνητικά, και κανένας δεν μπορεί να το ελέγχει.
πάνω από το Θεό, τίποτα δεν είχε.